Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Παπα-Νικολάου. Γιάννη, έχεις το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου. Καταρχάς, να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Να συγχαρώ πραγματικά και την ομάδα χωρίς όνομα και τον Σιφσιφάκη. Έχετε αρχίσει και ανεβάζετε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Δεν ξέρω πώς θα το κρατήσετε το momentum μέχρι τέλους του χρόνου. Εγώ απλώς ήθελα να βάλω μια-δυο γρήγορες πινελιές, διότι τι να πω τώρα στα αυτά που είπε ο ειδικός, ο οποίος είναι κορυφαίος στον κόσμο. Νομίζω ότι απάντησε ήδη τεχνητή νοημοσύνη, φυσική νοημοσύνη, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Υπάρχει το συναίσθημα, υπάρχει, όπως λέει ένας άλλος κορυφαίος Έλληνας, ο Θανάσης ο Φωκάς, το συνειδητό και το ασυνείδητο. Δεν πρόκειται να έχουν ποτέ τα ρομπότ και οι μηχανές ασυνείδητο, άρα δεν θα υπάρχουν ποτέ οι ενδιαφέρουσες αλληλεπιδράσεις. Για μένα ως κοινωνικό επιστήμονα με ενδιαφέρει πολύ όμως το εξής, και θέλω και κάποιο σχόλιο από τον κύριο Σιφάκη και από ποιον άλλον θέλει. Είναι η κοινωνική διάσταση όλου αυτού του πράγματος, με την έννοια ότι όταν έχει μια τέτοια εκρηκτική αλλαγή στη τεχνολογία η οποία αλλάζει τις παραγωγικές σχέσεις, αλλοιώνεται τελείως και το πλαίσιο που προσδιορίζει το πώς κατανέμεται το προϊόν. Στην αγορά, που είναι ένας παραδοσιακός τρόπος, υπάρχει αίσθηση ότι ο καθένας αμείβεται με βάση την οριακή παραγωγικότητα, με το τι συμβάλλει στην πίτα. Όταν η μηχανή έχει τέτοιο μεγάλο μερίδιο και όταν θα αργούν πάρα πολλές δεξιότητες, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει ένα άλλο σύστημα. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε, δεν θέλω να το ονομάσω με την τρέχουσα διατύπωση, αλλά ενδεχομένως μπαίνει ότι κάποιοι θα αμείβονται για κάτι που δεν παρήγαγαν, αλλά επειδή δεν μπορούν να το παίρνουν και τσάμπα, ίσως πρέπει να σκεφτόμαστε για κοινωνική εργασία και τέτοια ζητήματα. Άρα η κοινωνική διάσταση για μένα είναι κορυφαία, όπως είναι και το θέμα των ίσων ευκαιριών. Διότι είπε ο κ. Σιφάκης για το θέμα παραγωγής γνώσης, αλλά το μείζον είναι η πρόσβαση σε αυτή τη γνώση και τι γίνεται. Και έβαλε βέβαια εύστοχα ηθικά, αξιακά, φιλοσοφικά και θέματα θεσμικά. Καταλήγω ότι όλο αυτό το πράγμα με μια λέξη, εμένα το συνοψίζω στη λέξη δημοκρατία, πώς την ορίζουμε, πώς συμμετέχουμε εκεί, άνθρωποι με πολύ διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και κατανόησης του τι συμβαίνει. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι ειδικά μιλάμε και για μεγαλύτερες οντότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα θεσμοί. Πώς εμπιστεύεσαι στους γραφειοκράτες, με την καλή έννοια, που ακόμα και αν είναι benevolent δεν έχουν πολιτική νομοποίηση. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Ο κ. Σιφάκης έβαλε θέματα που θα μπορούσαν να κρατήσουν όλη τη χρονιά ουσιαστικά με θέματα. Και προτείνω στους δύο Αντώνηδες να σκεφτούν πως χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο, διότι νομίζω ότι όλα αυτά τα τεράστια θέματα, αν τα περνάμε έτσι κάνοντας lip service, τα αδικούμε. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι από κουβέντες και ομιλίες σαν αυτές του κυρίου Σιφάκη βγαίνει μια ολόκληρη ατζέντα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον τρεις τουλάχιστον επόμενες ομιλίες να καταπιάνουν, διότι είναι αδύνατο στις 45 λεπτά να θυγούν όλα αυτά τα πράγματα, και μια ομάδα τόσο υψηλού επίπεδου σαν αυτή πιστεύω ότι θα έπρεπε να εμβαθύνει λίγο περισσότερο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και την υπομονή. Πολλές ευχές στους δύο Αντώνηδες και εύχομαι να συνεχίσει ο χρόνος τόσο καλά. Αγαπητές Σύφη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα, παρόλο που έχω ακούσει αρκετές ομιλίες σου. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Νομίζω ότι το θέμα της επιπτώσης της τεχνολογίας στον τομέα της εργασίας ήταν ουσιαστικά μία από τις ερωτήσεις που έθεσε ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν θέλεις να... Είναι πολλά τα θέματα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπα-Νικολάου, καταρχήν. Ναι, είναι σίγουρα. Νομίζω ότι τα θέματα είναι ανεξάντλητα, βέβαια, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές που θα γίνουν, τόσο μεγάλες οι ανατροπές, και το πρόβλημα είναι ότι η συνείδηση δεν συνειδητοποιεί, που μου αρέσει να λέω. Δηλαδή, έχουμε ορισμένα εργαλεία τα οποία είναι τρομερά, αλλά δεν θα ξέρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Έχουμε υπερφαλαγγιστεί από την πρόοδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και μπαίνει σε βάζει πάρα πολλά θέματα. Ανατροπές βέβαια στην οργάνωση, το θέμα της ανεργίας θα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ήδη το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Επίσης, αυτό το οποίο εμένα με ανησυχεί είναι το ότι ο άνθρωπος, να το πω διαφορετικά, υπάρχει αυτή η τεχνολαγνία η οποία κυριεύει την κοινωνία. Διαβάστε το Χαράρι. Ο Χαράρι, με συγχωρείτε, για μένα, είναι ότι δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ιδιαίτερα όταν τον βλέπω να συζητάει με τον Πρωθυπουργό στη σκιά της Ακρόπολης, κάτι παθαίνω ειλικρινά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει δήθεν για φιλόσοφος. Κοιτάξτε τι μας σερβίρουν για φιλοσοφία σήμερα. Τι ήταν η φιλοσοφία στα μέσα του 20ου αιώνα και τι είναι σήμερα η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία μέχρι πρότινος είχε σαν θέμα κεντρικό τον άνθρωπο. Πώς θα κάνουμε τον άνθρωπο πιο ευτυχισμένο. Θα μπορεί να ήταν μαρξιστής, να ήταν πιο χεγελιανός, να ήταν δεν ξέρω τι, αλλά στο κέντρο υπήρχε ο άνθρωπος. Τώρα πια, όταν διαβάζετε Χαράρι και κάποιους άλλους, τι καταλαβαίνετε? Ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι η τεχνολογία που περνάει. Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα μπρος αυτά. Τον άνθρωπο θα το σαρώσει η τεχνολογία. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και φυσικά το ότι μας αναγγέλνουν και το Metaverse, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ότι δηλαδή ο άνθρωπος πια μπορεί να μπει, να πάψει να λειτουργεί κοινωνικά όπως λειτουργούσε μέχρι πρότινος. Και αυτό το βλέπω. Έτσι. Το ότι δηλαδή μπορεί να μπαίνει σε σύμπαντα τα οποία είναι εντελώς πλασματικά. Εδώ θα είχα να πω πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ήδη οι νέοι που παίζουν βιντεοπαιχνίδια που μπορεί να σκοτώνεις, να βασανίζεις, δεν ξέρω τι. Σκεφτείτε τώρα αν στο Metaverse έχεις ένα κόσμο που παίζεις παιχνίδια που μπορεί ο άνθρωπος να καλλιεργεί και ένστικτα άγρια, αλλά θα είναι με τον εαυτό του μόνο. Έτσι. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε για αυτά, αλλά εμένα με προβληματίζουν πολύ. Το ότι αν δηλαδή κάποιος κάνει κάτι δεχθές γιατί βασανίζει ένα σκύλο πραγματικά, αν τώρα βασανίζει ένα σκύλο στο Metaverse, δεν είναι αδίκημα αυτό το πράγμα? Ή αν κάνει κάτι άλλο δεχθές στο Metaverse, στο δικό του κόσμο, δεν είναι? Τουλάχιστον εμένα αυτά με προβληματίζουν πολύ, αυτές οι αλλαγές. Και βέβαια αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι δεν υπάρχει ένα σοβαρός διάλογος. Όλα αυτά τα δεχόμαστε σαν κάτι το μοιραίο. Αυτό είναι. Με συγχωρείτε, μακρηγόρησα, αλλά ήταν... Καθόλου.